κάποια πολύ καλά τραγούδια του Γιάννη, τα οποία δεν άκουσε ο κόσμος ποτέ. Έτσι ξεκίνησε. Βέβαια, όχι ότι έφταιγαν οι ερμηνευτές που τα είπαν, προς το Θεού, αλλά ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Η Άπιστη είναι ένα τραγούδι που έχει ξαναυποθεί. Το Δικαίωμά σου επίσης. Το Σόδομα επίσης. Το Φοβάμαι τα τραγούδια και αυτό. Το Κέρνα Φαρμάκι που τραγουδάει η Λίτσα Γιαγκούνη στο δίσκο έχει και αυτό υποθεί. Έχει νομίζω δύο εκτελέσεις. Και αυτό και το Δικαίωμά σου. Έτσι λοιπόν ήθελα να κάνω ένα δίσκο ολόκληρο με τραγούδια του Γιάννη Καραλή. Δεύτερες εκτελέσεις. Στο στούντιο όμως μας προέκυψε κάτι διαφορετικό. Γράφαμε εκείνη την περίοδο και άλλα τραγούδια για άλλους, γιατί είμαι, αν θέλεις, όχι ο βοηθός του Γιάννη, απλά ο Γιάννης γράφει τα τραγούδια και μου δίνει για να φτιάχνω κάποιες μακέτες, γιατί το ψώνιο μου είναι ενορχιστρωτής εμένα. Και του Γιάννη Καραλή είναι μηχανικός αυτοκινήτων και ηλεκτρολόγος. Αυτό είναι το ψώνιο του. Το δικό μου είναι η ενορχιστρωτής. Μ' αρέσει να φτιάχνω τα τραγούδια έτσι και να τα κρατάω σε αρχείο για μένα. Καμιά φορά βέβαια έχω βάλει το χέρι μου και σε ενορχιστρώσεις στους δύο τελευταίους δίσκους αυτούς που έχω κάνει. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα τραγούδια υπήρχε το «Είπα να αλλάξω». Το «Άλλα», το «Οι ωραίοι έχουν χρέη». Ναι, αυτά τα τρία νομίζω. Ναι, αυτά τα τρία. Τι τρελάθηκα όταν τα άκουσα. Θυμάμαι. Του λέω «Γιάννη, δεν μπορείς να τα δώσεις άλλο αυτά τα τραγούδια». Πρέπει να τα πω εγώ. Μου λέει που έκανε καλά, δεν είχαμε σκεφτεί να κάνουμε αυτό. Του λέω θα βάλουμε και αυτά τα τραγούδια, σφήνα μέσα. Τελικά βγάλαμε τρία άλλα τραγούδια, τέσσερα μάλλον, γιατί βάλαμε και το αγγλόφωνο τραγούδι, το You Never Said Goodbye, του Γιάννη Καραλή και του Arthur Baker, σε στίχους του Arthur Baker. Και έτσι έγινε μόδα, όπως λες αυτό. Ναι, ποιο έτσι έγινε μόδα. Και βλέπουμε μετά, αμέσως μετά οι επόμενες πληροφορίες, να βγάζουν μέσα από τραγούδια δεκαετίας 70, να είναι οι πηγές τους. Αν και κατηγορήθηκα εγώ ότι έκλεψα τραγούδια. Εγώ και ο Γιάννης Καραλής ότι κλέψαμε τραγούδια της δεκαετίας του 60. Εσύ με τον Γιάννη Καραλή πιστεύω ότι μέσα στο 93 κατηγορηθήκατε πιο πολύ από όλους τους καλλιτέχνες. Ναι. Εσύ και ο Γιάννης Καραλής. εσύ για την συγκεκριμένη. Μέχρι στιγμής μόνο για μαστροπία δεν μας έχουν κατηγορήσει.